Λοιπόν, τώρα κυρίε και κύριοι, πάμε να μιλήσουμε για κάτι το οποίο μη μου πείτε. Όλο και κάπου το ακούσατε, όλο και κάπου ενδεχομένως μπορεί να το νιώσατε ή να αναπτύχθηκε. Αεροφοβία είναι το θέμα μας σήμερα. Γεια σας, κυρία Μαλούπα μου. Και σας θα σας απολογηθώ για όλες τις αλλαγές, τις ώρες, τις μέρες. Αλλά αυτές οι εβδομάδες, μέχρι και τις εκλογές, θα έχουμε πολλά να ζήσουμε. Τι κάνετε? Καλά είμαι, ευχαριστώ. Εσύ? Καλά, μια χαρούλα. Αεροφοβία. Mm-hmm. Τι είναι η αεροφοβία? Η αεροφοβία είναι το συνέστημα, ο φόβος που αισθάνεται ένας άνθρωπος όταν πρόκειται να ταξιδέψει. Mm. Ή μπορεί και να φοβάται μόνο και στη σκέψη να ταξιδέψει. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που αντιμετωπίζουν αυτή την φοβία. Άλλοι το λένε, άλλοι το κρύβουνε. Mm-hmm. Άλλοι παίρνουν κάποια μέτρα για να μην φανεί. Mm-hmm. Ναι. Οι ερεύνες έχουν δείξει ότι 1 στα 6 άτομα υποφέρει από αεροφοβία και 1 στα 5... είτε πίνει αλκοόλ πριν, είτε χάπια. Mm-hmm. Για να μπορέσει να μπει στο αεροπλάνο και να ταξιδέψει, και άλλοι δεν ταξιδεύουν καν. Ναι, βεβαίως. Ξέρουμε άτομα τα οποία δεν παίρνουν ποτέ σε αεροπλάνο, ας πούμε. Ναι, πρόσφατα είχα άτομα που είχε να μπει 30 χρόνια. 30 χρόνια. Εντάξει, yeah. Τώρα, αυτό πιστεύω ότι και για την Κύπρο μας έγινε ακόμα πιο μεγάλο μετά και το, θα το πούμε, μετά και το δυστύχημα που είχε γίνει. Mm-hmm. Αντιλαμβάνομαι ότι σίγουρα και εκεί ο κόσμος ήταν πολύ κουμπιασμένος, κουμπωμένος. Mm-hmm. Γιατί όμως, δηλαδή, είναι η ανασφάλεια του ότι είμαι στα σύννεφα και πετώ και δεν έχω κανέναν έλεγχο ουσιαστικά του τι κάνω? Και αυτό. Αλλά ένας από τους λόγους είναι, όπως σωστά είπες, η πτώση του αεροπλάνου, του ήλιου, έχει επηρεάσει. Και μάλιστα είχα και πελάρισσα που επηρεάστηκε γιατί το είχαν ζήσει οι γονείς της και επειδή σταμάτησαν οι γονείς να μπαίνουν στο αεροπλάνο, σταμάτησαν και οι νεαροί και ήρθαν κοντά μου γιατί είχαν να μετακομίσει στις Βρυξέλλες, όπου έπρεπε να το λύσει το θέμα για να μπορεί να πηγαίνει. Το θέμα είναι το ότι κάποιος άνθρωπος είναι πάρα πολύ αγχωμένος. Mm-hmm. Καταλήγει να χρειάζεται να έχει τον έλεγχο, γιατί τι γίνεται, όταν είμαστε πάρα πολύ αγχωμένοι και δεν έχουμε έλεγχο του εαυτού μας, ναι, των σκέψεων μας. Mm-hmm. Θέλουμε να έχουμε έλεγχο των πάντων. Άρα το αεροπλάνο είναι ένας χώρος που το άτομο αισθάνεται ότι δεν έχει κανέναν έλεγχο. Όχι. Γιατί θα κλείσει η πόρτα και μετά τέλος. Θα πρέπει να περιμένει 1,5 ώρα, 5 ώρες, ανάλογα με την... 8 ώρες, εξαρτάται που πας. Είχα πελάρισσα που μου είπε ότι ήθελα τόσο πολύ να πάρω το τιμόνι από τον πιλότο, διότι ήθελα να έχω τον έλεγχο εγώ. Είναι τρομερά τα πράγματα που βιώνει ένας άνθρωπος. Ακόμα και τη ζώνη που βάζεις, γιατί τώρα με ενημερώνουν και μου λένε, ακόμα και τη ζώνη που βάζεις στο αεροπλάνο... Περιορισμός. Ναι, ότι περιορίζεσαι καθισμένο σε ένα αγκάθισμα. Είναι η ζώνη, είναι ο θόρυβος πάρα πολύ ενοχλητικός για κόσμο ο οποίος έχει περάσει είτε αναταράξεις, είτε είδε κάποιον έργο ή οτιδήποτε και έχει συνδέσει στο μυαλό του το αεροπλάνο, είναι περιορισμός. Mm-hmm. Δεν μπορεί να κλείσει πόρτα, δεν μπορεί να βάλει τη ζώνη. Πρόσφατα άκουσα άτομα που μου έλεγαν ότι μόνο η ιδέα ότι θα κατεβούει από το αεροπλάνο και είναι όλοι αυτοί που στέκονται γύρω του, ναι, κατέντησε να είναι επιθετικός. Δηλαδή να θέλει να, ναι, να σπρώξει, να βγω έξω, να βγω, να... Ναι. Πάμε σε ακραίες καταστάσεις. Ναι. Αντιμετωπίζετε? Ναι. Αλήθεια, για πείτε μας τον τρόπο. Εγώ πάντως σας πάρω τα προηγούμενα που μας μάθατε, τα tips με τα τραγούδια, με το μέτρημα. Εγώ τα κάνω, έχω. Μπράβο. Να σας πω. Ειδικά με το μέτρωμα και μέτρημα και με τις αναπνοές, εγώ βλέπω πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Το μέτρημα εμένα με βοηθά. Μπράβο, γιατί κρατάω αποσχολημένο τον εγκέφαλο. Ναι, ναι, ναι. Φτάνεις μέχρι το 1,000, αλλά είμαστε. Σημασία, ξέρεις, είναι να έχουμε τεχνικές. Γιατί υπάρχουν κάποια πολύ απλά πραγματάκια που μπορούμε, ναι, να έχουμε στο τζεβάκι μας, όπως, ναι, το λέω, για να έχουμε, να χειριζόμαστε εκείνη την ώρα. Ναι. Την αιτία θα την κάνουμε στο γραφείο. Μάλιστα. Αλλά εκείνη την ώρα θέλουμε... Τι θέλουμε εκείνη, ναι, την ώρα, τι να κάνουμε. Καταρχήν να πω ότι η επιτυχία το να διαχειριστεί κάποιος την αεροφοβία, τουλάχιστον εγώ επαγγελματικά όσο το κάνω, η επιτυχία είναι 100%. Δεν είχα ούτε έναν πελάτη που να μην μπορέσει να ταξιδέψει. Ήθελαν όμως να το βελτιώσουν. Ήθελαν. Προφανώς. Ναι, 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 παίζει. Μπράβο, παίζει, ναι, και τον ρόλο του να πούμε. Πολύ σωστή τοποθέτηση η Κατερίνα. Γιατί μερικές φορές έρχεται η μαμά και μου λέει να σας φέρω την κόρη μου. Και η ερώτηση είναι, θέλει η κόρη σας? Αν θέλει η κόρη σας, το λύνουμε. Αν δεν θέλει η κόρη σας, δεν λύνει. Έτσι. Ωραία. Άρα πρέπει το άτομο σίγουρα να θέλει, τότε η διαχείριση είναι 100% επιτυχία όταν αποταθεί σε έναν ειδικό που έχει την εμπειρία. Mm-hmm. Ωραία. Και όχι χρόνια θεραπείας. Έτσι, εγώ σε 4 εβδομάδες
το λύνουμε το θέμα. Αποτελεσματικά. Τώρα, κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει να ταξιδέψει, είναι καλά να κάνει κάποιες προετοιμασίες του τύπου. Αφού θα ταξιδέψω, ας πούμε για να πάω να δω μια άλλη χώρα καινούρια ή το παιδί μου στο εξωτερικό, μια τεράστιο πρόβλημα που έχουν οι γονείς που φοβούνται να ταξιδέψουν, ναι. Στερούνται αυτό το πράγμα, φτιάχνει μια εικόνα το άτομο του τι πάει να συναντήσει. Μάλιστα. Άρα είναι ενθουσιασμένο, βλέπει την εικόνα συνέχεια στον εγκέφαλό του, πλάθει μια εικόνα, ένα σενάριο. Το εμπλουτίζει πολύ έντονα με συναισθήματα. Άρα, όσο είναι στο αεροπλάνο, και πριν και μετά, και έτσι στην πτήση, είναι φαντασιώνει, βλέπει την εικόνα ότι αγκαλιάζει το παιδί, βλέπει, ξέρω εγώ, τη Νέα Υόρκη, βλέπει κάτι που τον ενθουσιάζει. Ένας άλλος τρόπος είναι να πάει με ένα, να κάνει download ένα ταινία. Έργο, το οποίο, μια ταινία, το οποίο του αρέσει. Αυτό θα βοηθά πάρα πολλά. Και παιχνίδια μπορείς να πει. Και παιχνίδια, μπράβο. Έναν άλλος τρόπος είναι επίσης να επαναλαμβάνει στο μυαλό του. Τι κάνουμε όταν επαναλαμβάνουμε στο μυαλό μας. Τον προγραμματίζουμε και επειδή είναι πολύ πιστός ακόλουθος, το κάνει. Μάλιστα. Δηλαδή τη λέξη που είναι και το μότο μου, μπορώ. Το μυαλό λέει μπορώ, όλα τα δισεκατομμύρια κύτταρα που έχουμε τρέχουν να μας πούν μπορώ. Το άλλο είναι να μην αμελεί ο κόσμος να προγραμματίσει ένα ταξίδι. Να το προγραμματίσει για να δεσμευτεί και να μπει στη διαδικασία να το λύσει. Ότι χτες πελάτησα μου έλεγε, έχω κλείσει να πάω στο Παρίσι το Πάσχα. Λες να πάω, δεν αντέχω τον κόσμο γύρω μου. Λες να πάω business. Λέω παρά να πας business. Κάνε λίγα πράγματα, αφού θα αφήσεις την κόρη σου πίσω για να πας εσύ business. Κάνε λίγα πράγματα. Μπορεί αυτό να ήθελε πραγματικά. Μπορεί. Κάνε λίγα πραγματάκια πριν, γιατί δεν είναι το θέμα σου. Γιατί το θέμα της ήταν η πολυκοσμία. Είναι το κόσμο σου, πολύς. Ναι. Που είναι και άλλη φάση ναι. εκείνη. Ναι, μάλιστα. Η κλεισούρα. Άρα κάνουμε πραγματάκια του τύπου να είναι ευχάριστο, ένα puzzle με την κόρη μου, κάτι. Ναι. Για να μπορέσω να απασχολήσω τι το μυαλό μου, το οποίο είναι... Ή ο καλύτερος μας φίλος ή ο μεγαλύτερος μας εχθρός. Υπάρχει μια κυρία που τώρα που μας έστειλε μήνυμα και μας λέει πέρασα από αεροφοβία. Ένα πράγμα που βοήθησε ήταν να ξέρω κάποιους ήχους του αεροπλάνου τι σημαίνουν και να μην τους συνδυάζω με κάτι επικίνδυνο. Μάλιστα, όταν κατεβαίνει για παράδειγμα η τροχή, μην νομίζεις ότι κάτι συμβαίνει. Σωστό. Ενώ κατεβαίνει Σωστό. Η τροχή. Και στη θεραπεία εμείς κάνουμε. Εάν το άτομο έχει θέμα, θα το δουλέψουμε. Πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ και τους τηλεθεατές που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, υπάρχει τρόπος, υπάρχει λύση, εμείς αυτό κρατάμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας εκμυστηριευτώ, παιδιά, ότι ήμασταν Αγγλία και μπήκαμε στο αεροπλάνο πριν πόσα χρόνια. Ήταν, δεν θυμάμαι, 8 χρόνια από Αγγλία για να πάμε Αμερική. 8 ώρες η πτήση, 8 ώρες έκλαια εγώ. Είναι λες, 8 ώρες. Αφού έρχεται σε κάποια φάση με ώρα συνοδός, πολύ καλός και τον ευχαριστώ. Μα γιατί μου λέει κλαις, θα πας, θα ψωνίσεις. Δεν θέλω ψωνιά του, θέλω να φτάσω απλώς. Αλλά ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ που υπάρχει λύση και σε αυτό. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας κυρία Μαλούπα μου.